ένα μεγάλο και τεράστιο στο σύστημά μα ήταν το κομμάτι που είχε να κάνει με τη δημόσια υγεία, όπου στη χώρα δεν υπήρχαν καθόλου προληπτικά προγράμματα. Υπήρχαν μόνο αποζημιούμενε εξετάσει, αλλά προγράμματα που να αναζητάμε εμεί του πολίτε προκειμένου να του πείσουμε να πάνε να κάνουν τι εξετάσει αυτέ δεν υπήρχαν. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια σειρά από δράσει πρωτογενού πρόληψη που έχει να κάνει με την παχυσαρκία ενηλίκων, παιδιών τη διακοπή του καπνίσματος και μια σειρά από δευτερογενή πρόληψη που έχει να κάνει με τι προληπτικέ εξετάσει για την προστασία του, του, εναντίον του καρκίνου. Είναι το πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά για τον καρκίνο του μαστού. Ήδη έχουμε φτάσει σε πάνω από 7.600 γυναίκε που έχουν διαγνωστεί. Είναι του τραχύλου τη μήτρα, του παχαίου εγκαίρου των καρδιακιακών παθήσεων. Καθώ επίση και πρόγραμμα το οποίο υλοποιείται θα υλοποιηθεί για τον πνεύμονα, ενώ υπάρχει και το Dentist Pass που είναι για τα παιδιά 6 12, θα υπάρξουν αναλυτικέ αναφορέ. Και παράλληλα, άρα, στήσαμε ένα δίκτυο που ο στόχο είναι να κρατάει του πολίτε υγιεί. Έγκαιρη διάγνωση, καλύτερο τρόπο ζωή. Το δεύτερο σκέλος και το κενό το μεγάλο που υπήρχε στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία, ήδη έχουμε εντάξει 157 κέντρα υγεία στην πλήρη ανακαίνιση και άρα αυτή τη στιγμή θα έχουμε ένα δίκτυο σύγχρονο σε όλη την Ελλάδα και παράλληλα ο θεσμός του προσωπικού γιατρού που βρίσκεται περίπου στα μέσα της διαδρομής του αυτή τη στιγμή. Ξεκινήσουμε δείχνοντα λιγάκι το πώς η χώρα μας α, τα πάει σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό Μεσοόρο. Βλέπετε ότι στη συντριπτική πλειονότητα των δικτών που έχουν να κάνουν με την οσιρότητα είμαστε σε χειρότερη θέση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο το 30% του γενικού πληθυσμού στην Ελλάδα ενήλικου και α, παιδιών έχει κανονικό βάρο. Τρει στι τέσσερι οικογένειε έχουν τουλάχιστον ένα υπέρβαρο, υπάρχει σαρκογονέα, το οποίο σημαίνει ότι αυτό επιδρά άμεσα και έμεσα στην υγεία των παιδιών. Και είναι πάρα πολύ σημαντικά τα στοιχεία που έχει δημοσιεύσει πρόσφατα ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία, που δείχνουν ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση 45% των πολιτών δεν έχει ασκηθεί, αθληθεί ποτέ στη ζωή του. Για τη χώρα μας αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο γιατί τουλάχιστον το 40% όλων των θανάτων θα μπορούσαν να είχαν προληφθεί αν είχαμε οργανωμένο σύστημα πρόληψης. Να πούμε ότι αυτό αποσιάζει διαχρονικά από τη χώρα μας και η προσπάθεια με το πρόγραμμα Σπύρος Ζωξιάδης αποτελεί την πρώτη προσπάθεια στην ιστορία της χώρας μας να αποκτήσουμε οργανωμένο σύστημα πρόληψης σε επίπεδο πληθυσμιακό. Βλέπετε ότι έχουμε τρεις βασικούς άξονες, πρωτογενή, δευτερογενή, τριτογενή πρόληψη και την αναμόρφωση συστήματο δημόσια υγεία. Θα σταθώ ενδεικτικά σε κάποιε από τι δράσει. Είναι πάρα πολλέ. Είναι περίπου 20 με συνολικό προπολογισμό, όπω είπε και ο Υπουργό, άνω των 300 εκατομμυρίων ευρώ. Το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψη τη Παιδική Παχυσαρκία, το οποίο αφορά το πρώτο ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρόληψη παιδική παχυσαρκία. Μιλάμε για δράσει που αφορούν στα σχολεία, την πρόθεση υγιεινή διατροφή, Άσκησης με δωρεάν δυνατότητε και υπηρεσίε για τα παιδιά σε όλη τη χώρα. Δευτερογενή πρόληψη με έγκαιρο εντοπισμό των παιδιών και δωρεάν παροχή από διατροφολόγου και παιδιάτρου. Και τριτογενή πρόληψη έχουμε προβλέψει μέχρι, και την χορήγηση wearables για την καλύτερη διαχείριση χρονίων νοσημάτων που δυστυχώ έχουν πια τα παιδιά στην Ελλάδα. Έχουμε παιδιά εκτισμωτικού που έχουν υπέρταση ή διαβήτη εξαιτία τη παχυσαρκία. Αντίστοιχα για του ενήλικε, <coughs> δωρεάν παροχή υπηρεσιών από διατροφολόγου, γιατρού, μέχρι και πρόσβαση σε ειδικά φάρμακα εφόσον έχουμε BMI άνω του 40 και πορνοσηρότητε. Ένα πρόγραμμα το οποίο θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και έχει φανεί και από τη διεθνή βιβλιογραφία ότι είναι ένα από τα θέματα που κερδίζουν όλο και περισσότερο ενδιαφέρον έχει να κάνει με αυτό που λέγεται period poverty, ο αποστηματισμό τη περίοδου στα κορίτσια και μια προσέγγιση γύρω από τα θέματα της γυναικεία υγεία. Η οποία κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφο. Ξέρουμε ότι υπάρχουν διαφοροποιήσει ανάμεσα στα δύο φύλλα στα θέματα υγεία. Εστιάζουμε λοιπόν εδώ στο πώ μπορούμε να συνδράμουμε σημαντικά στον τομέα αυτό. Ξεκινώντα πιλωτικά να πω ότι αυτή τη στιγμή σε επίπεδο εθνική πολιτική, υπάρχουν μόνο δύο χώρε στον κόσμο που έχουν οργανωμένε τέτοιε πολιτικέ, η Σκοτία και η Αυστραλία. Εμεί ερχόμαστε με ένα πιλωτικό πρόγραμμα. Και καταρχήσε... Τι θα κάνουμε δια... πιλωτικό πρόγραμμα, θα διανύουμε δωρεάν προϊόντα περίοδο. Δωρεάν προϊόντα και κάνουμε πανελλαδικά μια σειρά από δράσει στα σχολεία για τον αποστιγματισμό και για την εκπαίδευση, ειδικά των μπαμπάδων, αλλά και των μαμάδων και των εκπαιδευτικών και των συνομιλίκων γύρω από τα θέματα αυτά, για να μην τρέπονται τα κορίτσια και να μπορούν ευκολότερα να διαχειριστούν αυτή την περίοδο τη ζωή του. Άρα είναι ένα κόστο το οποίο, αν μια οικογένεια έχει δύο κορίτσια ή αν και η μητέρα φυσικά, αυτό το πράγμα πολλαπλασιάζεται και σε πολλέ περιπτώσει καταλήγει σε αυτό που ονομάζουμε φτώχεια περίοδου, δηλαδή το να μην μπορεί μια γυναίκα για λόγου που δεν του έχει επιλέξει, γιατί γεννήθηκε η γυναίκα, να έχει πρόσβαση στο σχολείο ουσιαστικά αυτέ τι μέρε ή να μπορεί να εξυπηρετηθεί γύρω από μια σειρά από θέματα. Mm. Ε, θεωρούμε ότι αυτό ειδικά σε επίπεδο πιλωτική εφαρμογή θα μα δώσει δυνατότητα να αντλήσουμε Πολύτιμη πληροφορία προκειμένου να δούμε με ποιες άλλε πολιτικέ μπορούμε στη συνέχεια να το επεκτείνουμε και στον υπόλοιπο πληθυσμό. Ε, να πούμε ότι συνδυαστικά με όλα αυτά έχουμε και το πρόγραμμα, το οποίο θεωρώ ότι θα δώσει και μία ενίσχυση στο κομμάτι τη πρωτοβάθμια του Συμβούλου Υγεία και του Healthflix. Είναι και αυτά στον τομέα τη αύξηση τη εγγραμματοσύνη στον ελληνικό πληθυσμό. Ο Σύμβουλο Υγεία είναι ουσιαστικά ένα α, σύμβουλος πρόληψης διαδικτυακά, ψηφιακός, ο οποίος θα αντλεί δεδομένα από τον ατομικό ηλεκτρονικό φάκελο υγείας και το προφίλ μας για να μας δώσει ένα προφίλ κινδύνου που μπορεί να έχει ο καθένας, αν πρέπει να χάσει βάρος, αν πρέπει να βελτιώσει κάποιες άλλες συνήθειες, πού μπορεί να βρει στη χώρα μας δωρεάν υπηρεσίε γι' αυτό, Πώ μπορεί ευκολότερα να κάνει κανεί παρακολούθηση του εμβολιαστικού του προγράμματο είτε στα παιδιά είτε για τον εαυτό του και να προχωρήσει με τη διενέργεια του εμβολιασμού και μια σειρά από άλλα θέματα. Θα έρθει δηλαδή λίγο να συμπληρώσει το κομμάτι των προληπτικών εξετάσεων, ενδυναμώνοντα του πολίτε, προκειμένου να μπορούν να παρακολουθούν καλύτερα και οι ίδιοι την υγεία του. Τέτοιε εφαρμογέ υπάρχουν ήδη και στην Αγγλία και σε άλλε χώρε και έχουν δείξει πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τι κοινωνικέ ανισότητε στην υγεία για όλε αυτέ τι κατηγορίε, αν έχουμε, για παράδειγμα, 30% του πληθυσμού των το γυναικών που έχουν καρκίνο, που είναι από του πρώτου στη χώρα μα σε αυτό το 30% υπερεκπροσωπούνται οι γυναίκε από τα χαμηλότερα στρώματα. Ο έχουμε λοιπόν α, κάνει δωρεάν όλο το σετ των εξετάσεων, όχι μόνο την ψηφιακή μαστογραφία όπω δίνεται σε περισσότερε χώρε και αντίστοιχα έχουμε κινηθεί και στο πρόγραμμα για τον καρκίνο του τραχύλου τη μήτρα, δίνοντα δωρεάν και τεσπαπ και HPV DNA και κολποσκόπηση, ακόμα και τη βιοψία, που είναι καθαρά διαγνωστική εξέταση, ακριβώ για να διευκολύνουμε τι γυναίκε να μην σκεφτούν το κόστο του μετά και δεν πάνε καθόλου να κάνουν Ακόμα και την αρχική προληπτική εξέταση. Έτσι, έχουμε κινηθεί σε όλε τι εξετάσει και είναι και μια καλή πρακτική, η οποία συστήνεται και από διεθνεί φορεί μετά τον COVID, ακριβώ γιατί περισσότεροι άνθρωποι καθυστέρησαν να κάνουν τι εξετάσει του και έχει σημασία να του διευκολύνουμε σε αυτό το μονοπάτι, προκειμένου να έχουμε έγκαιρε διαγνώσει και να μην χάσουμε ζωέ. Ε, ε, ναι. Να πούμε ότι το πρόγραμμα για τον καρκίνο του τραχύλου της Μήτρα συνδυαστικά με την, τον εμβολιασμό έναντι του ιού HPV θα φέρει τη χώρα μα καλώ ηχόντων σε 10 χρόνια, εάν πάνε όλα καλά και έχουμε 90% των κοριτσιών 14-15 ετών εμβολιασμένα τα επόμενα 10 χρόνια, 70% των γυναικών να συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό και εξ αυτών που θα ανοιχνευτούν με προκαρκινικέ και καρκινικέ αλλοιώσει, το 90% να λάβει θεραπεία. Θα έχουμε σε 10 χρόνια από σήμερα μηδέν νέε περιπτώσει που να οφείλονται στον HPV, καρκίνο του τραχύλου τη μήτρα, το οποίο είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Σημειώνω τρία, τέσσερις αριθμούς βασικά που έχουν πολύ μεγάλη σχέση με το τι κάνουμε σήμερα. Στο εμβολιαστικό πετύχαμε να έχουμε 121 εκατομμύρια επισκέψεις σε δημόσιες δομές. 8 εκατομμύρια πολίτες επισκέφθηκαν δημόσιες δομές στη χώρα μας με ακρίβεια στο ραντεβού τους και εξυπηρετήθηκα κατά 99% με πολύ υψηλή ποιότητα. Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία που αφήνει μια μεγάλη παρακαταθήκη για την συνέχεια. Δημιουργήθηκαν κινητέ μονάδε που επιχείρησαν σε όλη τη χώρα, που είναι σε αυτά που θα βασιστούμε και για τι επόμενε πολιτικέ δράσει και την κατοίκον επίσκεψη, κατοίκον περίθαλψη. Πολλοί έχουν μιλήσει στη χώρα μα από την δημιουργία του ΕΣΥ. Επιτεύχθηκε για πρώτη φορά με 220.000 επισκέψει στα σπίτια, δεν έμεινε ούτε σε πολιτικά, πιλωτικά προγράμματα, ούτε σε περιορισμένε δράσει, αλλά έχει μια γενικευμένη οριζόντια εφαρμογή σε όλη τη χώρα. Επίση, με βάση από αυτά, ξεκινήσαμε διαμονή σε όλη την επικράτεια και ειδικά σε περιοχέ τη χώρα που ποτέ δεν διακινήθηκε φαρμακευτικό υλικό με τι συνθήκε που θα έπρεπε να διακινηθεί. Και από εκεί που ξεκινήσαμε με τα εμβόλια, αυτή τη στιγμή έχουμε έστω πιλωτικά σε κάποιε περιοχέ τη χώρα να σηκώνουμε ντρόουν για να κάνουμε μεταφορά υγειονομικού υλικού φάρμακα. Αυτό είναι δικό μα και είναι από τι μικρέ κυκλάδε. Ε, το πάω λίγο γρήγορα να μην καθυστερούμε. Το πιο σημαντικό που έγινε, γιατί όπω και η κυρία Αγαπηδάκη είπε πάρα πολλά πράγματα, το πρόβλημα στη χώρα μα είναι ότι δεν έχουμε δεδομένα και δεν τα έχουμε κάπου μαζεμένα τα δεδομένα. Η πρώτη φορά που οριζόντια εφαρμόστηκε ψηφιακά και μπορέσαμε να αποκτήσουμε ένα control tower, έτσι ώστε να μπορούμε να ελέγχουμε. Μα σε δύο πράγματα που δεν τα έχουμε αυτή τη στιγμή: το real time έλεγχο και να μπορούμε να χαράξουμε πολιτική με βάση τα στοιχεία τα οποία παίρνουμε και είναι σωστά. Πάμε uh, πάω αμέσω στον προσωπικό γιατρό. Uh, είναι μια μεταρρύθμιση η οποία συζητείται στη χώρα εδώ και 50 χρόνια. Υπάρχει συμφωνία στη μεταρρύθμιση από όλου τα πολιτικά κόμματα και από όλου του stakeholders, uh, τουλάχιστον στου τύπου. Uh, Ακολούθω έχουμε άλλε τρει δράσει βασικά. Uh, είμαι πάρα πολύ περιπτυχτικό για να μην καθυστερούμε. Έχουμε την ανακαίνιση. Των 156 κέντρων υγεία και με αυτό θα έχουμε ανακαινήσει συνολικά γύρω στο 85% των κέντρων υγεία τη χώρα και βρισκόμαστε σε πλήρη time με βάση τα χρονοδιαγράμματα του RRF. Έχουμε ενεργή διαγωνιστική διαδικασία σε 78 και μέχρι τον Οκτώβριο θα έχουμε ολοκληρώσει όλα που είναι και το ρώσιμο το οποίο έχουμε. Στην πραγματικότητα, εν μέσω πανδημία, τουλάχιστον στο κομμάτι που είχε να κάνει με την πρόληψη δημόσια υγεία και την πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία. Έχουν τεθεί απόλυτε βάσει και για το νέο ΕΣΥ, το οποίο ρωματιζόμαστε... που είναι οι πολύ μεγάλε μεταρρυθμίσει που έχουμε να κάνουμε και στο Εθνικό Σύστημα Υγεία. Και το σημαντικό είναι ότι όλα αυτά που βλέπετε, κατά βάση, έχουν στηριχθεί συνολικά. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο που θεωρεί ότι σφάλουμε στο οτιδήποτε. Είναι δράσει οι οποίε στηρίζονται. Μπορεί να υπάρχουν διαφορετικέ προσεγγίσει, αλλά ουσιαστικά θα βάλουν τη βάση για να αποκτήσουμε κανόνε και στη δημοσιακή και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και στον γιατρό αναφοράς. Είμαι εξαιρετικά ικανοποιημένο από την πρόοδο που έχουμε πετύχει... στα ζητήματα τα οποία αφορούν τη δημόσια υγεία, τις πολιτικές πρόληψεις... αλλά και την μεγάλη μεταρρύθμιση που έχουμε κάνει... στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας με τον προσωπικό γιατρό. Θεωρώ ότι έχουμε βάλει τα θεμέλια για μια πραγματική επανάσταση... σε ένα τομέα πολιτικής ο οποίο στο παρελθόν δεν τύχαινε ποτέ τη απαραίτητη προσοχή της πολιτείας. Έχουμε σημαντικού εξασφαλισμένου πόρου για να υλοποιήσουμε τι δράσει μα αυτέ και από το Ταμείο Ανάκαμψη αλλά και από το ΕΣΠΑ. Και να σταθώ ιδιαίτερα στην σημασία των προληπτικών προσυντοματικών εξετάσεων. Το πρόγραμμα Φόβη Γεννηματά το οποίο έχει ε, ήδη αγκαλιαστεί από αρκετές γυναίκες, είναι μια πραγματική καινοτομία, διότι για πρώτη φορά το ίδιο το κράτος ε, έρχεται και προσεγγίζει γυναίκες από 50 69 ετών ε, και τις ε, ενθαρρύνει ουσιαστικά, τις διευκολύνει να κάνουν μια προληπτική μαστογραφία. Ε, Πάρα πάνω από 120.000 ε, γυναίκες έχουν ήδη κάνει χρήση αυτής της δυνατότητα, βέβαια. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι συνολικά δικαιούχοι του προγράμματο είναι παραπάνω από ένα εκατομμύριο γυναίκε. Άρα, έχουμε πολλέ περισσότερε ακόμα τέτοιε εξτάσει που πρέπει να κάνουμε και να καλέσω για ακόμα μια φορά τι γυναίκε να κάνουν χρήση αυτή τη σημαντική παροχή τη ελληνική πολιτεία, να ξεπεράσουν φόβου, αναστολέ και να γνωρίζουν ότι στην περίπτωση μικρή, αλλά υπαρκτή που ο καρκίνος του μαστού διαγνωστεί σε αυτές, η πρόορη διάγνωση ισοδυναμεί πάρα πολύ συχνά με απόλυτη ε, θεραπεία, με πληρίαση, πράγμα το οποίο δεν ισχύει ε, εάν ο καρκίνος αυτός δεν διαγνωστεί σε πρώιμο ε, στάδιο. Όλοι έχουμε μια φυσική φοβία όταν πρόκειται να κάνουμε μια προβλητική εξέταση, ε, όμως ε, εδώ πρέπει να επικρατήσει η λογική και όχι το συνέστημα. Και κυρίω να έχουμε την ευκαιρία να προβάλλουμε και τι ιστορίε των, των γυναικών που ωφελήθηκαν από το πρόγραμμα αυτό, που κατάλαβαν ότι έχουν καρκίνο και που τώρα μπαίνουν σε μια διαφορετική θεραπευτική διαδρομή, έτσι ώστε με τη βοήθεια τη επιστήμη να μπορούν να γίνουν τελείω καλά. Βέβαια, το πρόγραμμα τη Πιροδοξία δεν περιορίζεται μόνο σε αυτέ τι προοπτικέ εξτάσει. Υπάρχουν μια σειρά ακόμα από προοπτικέ εξτάσει που αφορούν τον καρκίνο του ε, τραχύλου τη μήτρα, τον καρκίνο του παχαιό εντέρου εντοπισμό καρκίνου του, του πνεύμονα σε συστηματικούς καπνιστές, αλλά και βασικά πακέτα πρόληψης, τα οποία έχουν να κάνουν με καρδιακά και καρδιαγγειακά νοσήματα, τα οποία είναι υπεύθυνα για ένα σημαντικό αριθμό θανάτων και κυριως πρόγραμμα θανάτων, να κάνουμε μια δική στα πρόγραμματα που αφορούν την παιδική παχυσαρκία. Δυστυχώς είμαστε πρωταθλητές στην Ευρώπη στον τομέα αυτό και θα πρέπει με έξω τον τρόπο και χωρίς να στιγματίσουμε την υγιεινή διατροφή και να την συνδέσουμε, ενδεχομένω τα θέματα που έχουν να κάνουν με την εικόνα των παιδιών και των εφήβων μας, να ενθαρρύνουμε τα παιδιά μας και τους γονείς, αλλά και τους γονείς να τρώνε υγιεινά, να κάνουμε πιο φτηνά τα υγιεινά Φαγητά. Να δείξουμε ότι το υγιεινό φαγητό μπορεί να είναι και εύκολο στην παρασκευή, αλλά και νόστιμο. Είναι μια συνολική παρέμβαση αυτή σε βάθο χρόνου, που νομίζω θα μα ωφελήσει όλου, καθώ οι κακέ διατροφικέ συνήθειε, είναι απόλυτα συνδεδεμένε με μια σειρά από χρόνιε παθήσει που οδηγούν όχι μόνο σε πρόορου θανάτου, που βαθίζουν την ποιότητα ζωή και φυσικά αποτελούν και μια σημαντικότητα την επιβάρυνση για το σύστημα υγεία. Τέλο, προσωπικό γιατρό έχει δίκιο ο Μάριος όταν είπε ότι πρέπει να ενσωματώσουμε την εξαιρετικά θετική εμπειρία την οποία αποκομίσαμε από την επιχείρηση Ελευθερία. Μιλάμε πολύ συχνά για το κακό κράτος το οποίο θέλουμε να αλλάξουμε. Α ας αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει και ένα καλό κράτος το οποίο στέκεται στο ύψος των περιστάσεων και μπορεί να ευνηδιάζει ευχάριστα τους πολίτες και νομίζω ότι η επιχείρηση εμβολιασμού Ελευθερία ήταν μια τέτοια στιγμή όπου ξεπεράσαμε τις δυνατότητε μας, χρησιμοποίησαμε την τεχνολογία, αξιοποιήσαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το ανθρώπινο δυναμικό μα και μάθαμε πολλά πράγματα για το πώ μπορούμε να υλοποιούμε τέτοιε πολιτικέ. Πρωτοβάθμιο, ο προσωπικό γιατρό αρχίζει για η ζώνη. Έχουμε ακόμα όμω βήματα να κάνουμε και εφόσον μα εμπιστευτεί ο ελληνικό λαό θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να πετύχουμε πια απόλυτη κάλυψη με προσωπικό γιατρό, ειδικά στι περιοχέ εκείνε που δεν το έχουμε πετύχει ακόμα. Και βέβαια να καταστεί μέρος πια της ιατρικής μας κουλτούρας, η τακτική επίσκεψη στον προσωπικό γιατρό, ο οποίος και τελικά θα είναι ο βασικός σύμβουλος των πολιτών για όλα τα θέματα που αφορούν την υγεία τους. Θα είναι αυτός ο οποίος, παραδείγματος χάρη, μπορεί να ενθαρρύνει ένα νέο κορίτσι, ένα νέο αγόρι, να κάνουν το, το εμβόλιο για τον, ιό HPV. Είμαστε ακόμα χαμηλά, δυστυχώ σε αυτούς τους εμβολιασμούς, αλλά έχουν πια τη δυνατότητα, η τεχνολογία Μα επιτρέπει να οραματιστούμε ένα μέλλον όπου σε 10 χρόνια από τώρα καμία γυναίκα δεν θα πεθαίνει από καρκίνο του τραχύλου τη μήτρα, είτε γιατί θα έχουμε μεγάλη ε, ε, διάδοση του εμβολίου, είτε γιατί θα κάνουμε τέτοιε προληπτικέ εξτάσει που θα εντοπίζουμε το καρκίνο αυτό σε πρόωρο ε, στάδιο. Οπότε για να, για να κλείσω και να συνοψίσω για την επόμενη τετραετία μα, εκτό προφανώ από τι σημαντικέ παρεμβάσει που πρέπει να κάνουμε στα νοσοκομεία μα, είναι σημαντικό να εξηγούμε ότι η πολιτική μα για την υγεία δεν περιορίζεται μόνο στα νοσοκομεία. Ε, αποτελούσε, κατά την άποψή μου, ένα ιστορικό σφάλμα δεκαετιών το γεγονό ότι ε, όλη μα η αντίληψη γύρω από την υγεία ήταν νοσοκομειοκεντρική. Προφανώ τα νοσοκομεία παίζουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ε, ρόλο. Στην περίθαλψη και στι πολιτικέ υγεία μα. Δεν είναι όμω ο μόνο και γι' αυτό και ξεκινάμε από την αρχή. Και η αρχή είναι το τι μπορούμε να κάνουμε εμεί οι ίδιοι για να εξασφαλίσουμε καλύτερο προσδόκιμο ζωή και καλύτερη ποιότητα ζωή. Και ξέρουμε ότι αν κάνουμε πέντε απλά πράγματα, δεν καπνίζουμε, αθλούμαστε, πίνουμε λίγο. Ε, περιορίσουμε το, το αλκοόλ, τρώμε υγιεινά και προσέχουμε το σημαντικό μας βάρος. Αυτά τα πέντε απλά πράγματα ε, μπορούν να δώσουν ε, πολλά χρόνια στο προσδόκιμο ζωής, αλλά κυρίως καλύτερη ε, ζωή. Ε, και γι' αυτό και οι αλλαγές αυτές στις καθημερινέ καθημερινές μας συνήθειες έχουν τόσο μεγάλη σημασία, αλλά προφανώ το κράτος έχει ένα σημαντικό ρόλο να, ε, να, παίξει ώστε να μπορούμε να δρομολογούμε τέτοιες οριζόντιες πολιτικές δημόσιας υγείας. Οπότε και πάλι συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα, στον, στον Υπουργό, στην, στην Ειρήνη, στον Μάριο, για τον τρόπο με τον οποίο έχουμε βάλει τα θεμέλια για μια πολιτική δημόσια υγεία η οποία θα έχει διάρκεια στον χρόνο και πιστεύω ότι σε βάθος χρόνου θα έχει και θεαματικά αποτελέσματα σε όλους τους δείκτες που έχουν να κάνουν με την υγεία του πληθυσμού.